Η εικόνα αρχικά το πρωί ήταν αρκετά καλύτερη. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν, θα το πω λαϊκά και απλά, αρκετές καντήλες, αρκετές μικρές εστίες μέσα σε ημιδασική και αγροτική έκταση, οι οποίες δεν πολεμήθηκαν όσο έπρεπε, αυτές είναι που δίνουν τις αναζωπηρώσεις. Αυτές δεν τόσο αυτές τις αναζωπηρώσεις που επηρέασε και άλλο χωριό, και τη Βρύσα αλλά και το Σταυρό που βρίσκεται εδώ πέρα. Και σήμερα υπάρχει μια αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή, η οποία είναι κρίσιμη. Δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί και διαφορετικά και να απειλήσει και το χωριό πάλι. Μάλιστα. Τώρα, να πω εγώ ότι εσείς πρακτικά χθες και προχθές, οικογενειακώς, όχι μόνο εσείς βέβαια, φύγατε από το χωριό σας, έτσι, αναγκαστικά. Σωστά. Έγινε εκένωση χθες το απόγευμα. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι το μέρος για το οποίο συζητάμε είναι το μέρος το οποίο, σύμφωνα με την παράδοση των ντόπιων, αποβιβάστηκε στην παραλία ο Αχιλλέας και πήρε τη Βρυσιείδα. Μάλιστα. Ακόμα και σήμερα υπάρχει το λεγόμενο Αχιλλοπήγαδο, δηλαδή ένας αρχαίος τόπος και ναός του Διονύσου του Βρυσαγενούς. Είναι δηλαδή ένας αρχαίος τόπος, από εκεί κατάγεται τη Βρυσιείδα του Τροϊκού Πολέμου. Εξού και το Βρύσα λοιπόν στο όνομα. Αυτό είναι σωστό. Θέλω να περιγράψω κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Αναφέρθηκαν τις πρώτες ημέρες στα Βατερά. Ναι. Τα Βατερά δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη Βρύσα. Είναι το επίμνιο της Βρύσας. Είναι η σκάλα, όπως λέμε εδώ στο νησί. Μάλιστα. Είναι η παραλία της Βρύσας. Άρα, μιλάμε για το ίδιο μέρος, το οποίο από σεισμόπληκτο γίνεται πλέον πυρόπληκτο, χωρίς τα προηγούμενα 5 χρόνια να έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες, οι οποίες θα αποκαθιστούσαν το πρώτερο πρόβλημα. Μισό λεπτό. Πριν 5 χρόνια η Βρύσα ήταν το επίκεντρο ενός ισχυρού σεισμού με μεγάλες καταστροφές. Σωστά. Σχεδόν το 80-90% των σπιτιών κρίθηκαν κατά τα αυστηρά. Μάλιστα. Από τότε και 5 χρόνια, κοιτάξτε γιατί μιλάτε τώρα σε ένα ραδιόφωνο που έχει εδώ κοντά άλλη σεισμοπαθής περιοχή, Ταρκαλοχώρη, και το ξέρετε αυτό. 5 χρόνια μετά δηλαδή τι εννοείτε, τίποτα? Σχεδόν τίποτα. Ή για να το πω καλύτερα, δεν είμαστε έπικοι ούτε υπήκοοι στο κράτος μας, στη χώρα μας, για να λέμε ότι... Εντάξει, γίνονται βήματα σιγά σιγά, τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει το τι να κάνουμε. Είναι απαράδεκτο στη σημερινή εποχή να υπάρχουν τόσα γραφειοκρατικά κολλήματα. Εάν σας πάρω και σας βάλω μέσα στο χωριό της Βρύσης αυτή τη στιγμή, θα νομίζετε ότι ο σεισμός έγινε χθες. Και εξηγούμε. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τα καταδαφιστέα κτίρια. Οι καταδαφίσεις άρχισαν να γίνονται μετά από 3 με 4 χρόνια. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν προβλήματα, διότι πολεοδομικές υπηρεσίες, η εφορία αρχαιοτήτων, δεν αφήνει να καταδαφιστούν παλαιά, είναι πανέμορφα κτίρια, έτσι. Δεν αφήνει προκειμένου αυτά να αναστηλωθούν. Αυτό έχει ως απότοκο το χωριό, ναι, να είναι μη ασφαλές για κοινωνική ζωή. Όσοι μπαίνουν μέσα, όσοι κατάφεραν να φτιάξουν κάποια από τα σπίτια, σχεδόν το 20% έχει παραπάνω, μπαίνουν με δική τους ευθύνη. Όσοι μένουν, μπαίνουν με δική τους ευθύνη και δεν μπορεί να ξεκινήσει κοινωνική ζωή και δραστηριότητα, δηλαδή να ανοίξει ένα απλό καφενείο, διότι δεν έχει αρθεί επικοινωνότητα του οικισμού. Γιατί δεν έχει αρθεί? Γιατί δεν μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες καταδαφίσεις, διότι οι υπηρεσίες κολλησιεργούν. Από εκεί και πέρα, τα μπάζα δεν έχουν αποσυρθεί από το χωριό. Και το μεγάλο ζήτημα είναι η ανοικοδόμηση των ήδη κατεστραμμένων σπιτιών. Εκεί οι διαδικασίες προχωρούν με ρυθμό χελώνας. Μέχρι τώρα έχουν ανοικοδομηθεί βαριά το 20% των κτηρίων το οποίο θα έπρεπε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις για τη λεγόμενη δεύτερη και τρίτη δόση από τη ΔΑΕΦ. Μάλιστα. Δηλαδή το κράτος δεν δίνει τα χρήματα για την ανοικοδόμηση του οικισμού. Αν μπούμε σήμερα, πραγματικά με τα λόγου γνώσεως, θα πείτε ότι ο σεισμός έγινε χτες. Επίσης, είναι μεγάλο ζήτημα η έξοδος διαφυγής από ένα χωριό το οποίο... Με προλάβατε είναι... τώρα που είχαμε τις πυρκαγιές αυτές, τις μεγάλες. Έξοδος διαφυγής ασφαλή υπήρχε? Ακούστε τώρα, κύριε Σαχίνη, η μοναδική έξοδος διαφυγής του χωριού ήταν ένα γεφύρι το οποίο γκρεμίστηκε μετά το σεισμό από τα βαριά φορτηγά τα οποία έμπαιναν για να πάρουν τα μπάζα, να το πω απλά, το οποίο για να φτιαχτεί πήρε 5 χρόνια, δηλαδή δόθηκε στη χρήση πριν 10 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε τι θα σήμαινε αυτό εάν είχε πάρει φωτιά 2 εβδομάδες πριν, δηλαδή το χωριό δεν θα είχε έξοδο διαφυγής. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και δευτερεύουσα έξοδος διαφυγής, η οποία δεν υπάρχει προς τα ανατολικά. Μάλιστα. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Υπήρξε η διχοτόμηση του μεγάλου Δήμου Λέσβου. Υπάρχει Δήμος Δυτικής Λέσβου. Οι άνθρωποι προσπαθούν, έτσι, πραγματικά προσπαθούν, αλλά το κεντρικό κράτος, οι τοπικοί φορείς πραγματικά προσπαθούν και είναι αυτοί που σώσαν τη φωτιά. Το κεντρικό κράτος όμως προβάλλει συνέχεια γραφειοκρατικά εμπόδια. Αν θυμάμαι καλά, το ποσό ήταν γύρω στα 38 εκατομμύρια να δοθεί για την ανοικοδόμηση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε αυτό το μικρό ποσό
με τη δεύτερη και τη λεγόμενη τρίτη δόση. Εντάξει, κύριε Καραβίδα, τα πάρετε όλα μαζί τώρα. Είστε και πυρόπληκτοι, αστειεύομαι. Κοιτάξτε, ενώ τα λέτε αυτά με πόνο ψυχής, εδέησε να βγει ο Κουμπάρος, ο υπουργός, πριν από λίγο, επειδή βρέχει στη δαδιά, να μας πει πάνε καλύτερα τα πράγματα. Χαίρο πολύ και θέλω να πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, νομίζω το καταθέσατε τι γίνεται σε μια περιοχή σεισμοπαθής και σας άφησα γιατί αυτά να τα ακούμε και εδώ στα Αρκαλοχώρη. Τα λεκουάλα είναι σε όλη την Ελλάδα η κατάσταση. Θέλω να πάμε λίγο στη φωτιά. Διότι μου έχετε στείλει εντυπωσιακά βιντεάκια που δεν μπορούν να παίξουν στο ραδιόφωνο, χάρτες που δεν μπορούν να παίξουν στο ραδιόφωνο, παρά μόνο να αναρτηθούν κάποια από αυτά. Και ουσιαστικά τι περιγράφεται? Ότι χάρη στην τοπική κινητοποίηση των κοινωνιών σώθηκε ό,τι σώθηκε. Κυρίως όμως περιγράφεται ότι και να θέλε η πυροσβεστική, από το σχεδιασμό το κεντρικό δεν μπορεί. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι έχω επαφή με το αντικείμενο, υπό την έννοια ότι έχω ασχοληθεί με τα πτυχιακά, με την πολιτική προστασία, που δεν έχει καμία σημασία, αλλά είμαι πιστοποιημένος εθελοντής πυροσβέστης στην Δυτική Αχαΐα. Εκεί πέρα είχαμε μια εθελοντική ομάδα αεροπορικής από αέρος πυρανίχνευσης και κάναμε πτήσεις. Και έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά σοπ, δηλαδή συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Έχω αντίληψη, δεν μου αρέσει να μιλάω στο αλφανικό, απλά το αναφέρω για να μην πει κάποιος ειδικός ότι ο καθένας βγαίνει και διαμαρτύρεται. Λοιπόν, σε επίπεδο διοίκησης και ελέγχου υπήρχε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πριν πάω εκεί, να μιλήσω λίγο για την πρόληψη. Δεν είμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Αυτά που λέμε σήμερα τα λέγαμε εδώ και μία μέρα πριν τη φωτιά και κάθε χρόνο και κάθε μέρα που σκεφτόμαστε το χωριό μας. Μιλάμε, είναι η κεντρική περιοχή μεταξύ των δύο κόλπων της Λέσβου, μία κατάφυτη περιοχή, ένα παρθένο πανέμορφο δάσος που δεν έχει ούτε εξόδους διαφυγής, ούτε σοβαρές, βασικά δεν έχει αντιπυρικές ζώνες. Αυτά τα βλέπαμε από πριν και λέγαμε, αν πάρει φωτιά, τι θα γίνει. Επίσης, ενώ περιμένουμε υβριδικές επιχειρήσεις, για να πάμε και στο γεωπολιτικό, δεν είδαμε εποχούμενα κλιμάκια να μπαίνουν μέσα στις δασικές εκτάσεις, ώστε ο καθένας, και εγώ ο οποίος ήρθα τώρα, να βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα και δεν υπάρχουν κάποια στατικά πυροφυλάκια. Από εκεί και πέρα για την πρόληψη, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και το εξής. Υπήρχε στη Μυτιλήνη αερολέσχη, η οποία συνέδραμε το ζευγάρι των πεζετέλη της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται εκεί με πτήσεις πυρανίχνευσης. Η αερολέσχη αναγκάστηκε να αναστείλει τις δραστηριότητες της γιατί. Για το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης δόθηκε στη Φράπορτ. Και η Φράπορτ λοιπόν δεν έδινε ατέλεια στην αερολέσχη προκειμένου να κάνει τις δραστηριότητες της, οι οποίες είναι μη εμπορικού σκοπού. Κατά συνέπεια λοιπόν πούλησαν το αεροπλάνο, γιατί να το πω απλά δεν έβγαιναν. Ωραία. Τη συγκεκριμένη στιγμή που πήρε φωτιά, παλαιότερα η αερολέσχη έκανε πτήση πυρανίχνευσης και θα μπορούσε να το είχε δει εξ αρχής και να δει και τυχόν επικίνδυνη ή περίεργη κίνηση στην περιοχή. Αυτό που αναφέρω είναι παράπλευρο, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του. Μάλιστα. Για ελάτε τώρα, ξεσπάει η πυρκαγιά. Γιατί εδώ έχετε σημειώσει ευτράπελα, δυστυχώς, και λέτε ότι και, ακόμη και η αναζωπήρωση στα καμένα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Αλλά θέλω να μου πείτε πώς λειτουργήσε. Χρησιμοποίησατε πάνω στο θυμό σας, γιατί τρέχατε κι εσείς και οι κάτοικοι, οργισμένες εκφράσεις. Δεν ξέρω αν απηχούν την πραγματικότητα, αλλά περίπου περιγράφατε μια κατάσταση όπου ο σχεδιασμός είναι η πυροσβεστική να περιμένει μη φτάσει στα σπίτια να κάνει κάτι αν ειδοποιηθεί από τους κατοίκους. Δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν και ειδικά τους πυροσβέστες, τους απλούς, αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στη φωτιά. Προφανώς δεν μιλάμε έτσι. Λειτουργήσαν με αίσθηση καθήκοντος και το ξεχωρίζουμε. Μιλάμε για τον οργανισμό και για τον σχεδιασμό. Η αίσθηση που έχω, όχι εγώ, αλλά όλοι οι κάτοικοι εδώ πέρα και οι εθελοντές, οι οποίοι ήταν συγκλονιστικοί και συγκινητικοί η παρουσία τους από όλα τα χωριά της Λέσβου και από την πόλη της Μυτιλήνης. Και μάλιστα είχαμε και τέσσερις ιερείς. Έτσι, τέσσερις ιερείς. Λοιπόν, εάν δεν ήταν αυτοί, η κατάσταση θα ήταν σήμερα η ίδια. Και αυτό γιατί το λέω? Διότι η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι η πυροσβεστική υπηρεσία σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού τακτικής, δεν συζητάω για πρόσωπα, συζητάμε για αυτό που είδαμε, δεν ασχολήθηκε με το μέτωπο, δηλαδή την περιοχή του μετώπου. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα υψίπεδο 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, κατέβηκε το βουνό το οποίο ήταν κατάφυτο, από τη ρίζα του βουνού μέχρι και τη θάλασσα. Μιλάμε για έναν τεράστιο ελαιώνα, ο οποίος ανακατευόταν κάπου με πεύκα. Υπάρχουν και πεύκα, ωστόσο εκεί μέσα δεν υπήρξε δραστηριότητα. Και θα πει κάποιος, δεν υπήρξε δραστηριότητα στην αρχική φάση για να μην γίνεται, για να μην εγκλωβιστεί κόσμος μέσα. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι γηγενείς, αυτοί που είναι από εκεί, γνωρίζουν τους δρόμους, γνωρίζαν λεπτομέρειες και παρακαλούσαν την πυροσβεστική. Ελάτε εμείς να σας πάμε μέχρι ένα σημείο.
δεν ήρθε κανένας. Η πυροσβεστική πήγε κατευθείαν στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή απέφυγε το μέτωπο, πήγε κατευθείαν στην παραλία. Η φωτιά έφτασε στη θάλασσα και έκαψε μέχρι τη θάλασσα. Εκεί βέβαια έγινε μάχη, πέρα από τέσσερα σπίτια και μια επιχείρηση, που έχει και αυτό τη σημασία του. Η φωτιά έφτασε στη θάλασσα. Τα υπόλοιπα σπίτια σώθηκαν με υπεράνθρωπο αγώνα, αλλά εκεί υπήρχε σαφής έλλειψη συντονισμού στην υπηρεσία της πυροσβεστικής. Εκεί ήμουν, άκουγα τους ασυρμάτους. Δεν γίνεται στη σημερινή εποχή να μην μπορούμε να χωρίσουμε το μυς, να υπάρχουν άλλα μέσα. Μιλάμε για δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, π.χ. σε ένοπλες δυνάμεις και για δίκτυα. Δεν γίνεται να λειτουργούμε με έναν παραδοσιακό τρόπο που λειτουργούσαν πριν 30 χρόνια. Αυτή είναι η αίσθηση και το λέω με τα λόγω γνώστος και σηκώνοντας το χέρι. Μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος συνάδελφος ή φίλος της πυροσβεστικής. Δεν μιλάω για τους πυροσβέστες που ήταν μέσα στη μάχη. Το είπατε αυτό, το είπα. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Εδώ λέτε για το σχεδιασμό. Πείτε μου τα πτυτικά μέσα. Τα πτυτικά μέσα καθυστέρησαν τουλάχιστον μία μισή ώρα. Και από εκεί πέρα, όταν ήρθαμε, γίνανε κάποιες. Αυτό το λέω με βάση την αεροπορική μου εμπειρία. Κάποιες μη στοχευμένες ρήψεις, οι οποίες ήταν στην αρχική αιστεία της φωτιάς. Η φωτιά ήδη είχε κατέβει αρκετά χιλιόμετρα προς τα νότια και απειλούσε τα βατερά, όπως λέμε. Ήταν πολύ αργότερα που γίνανε οι ρήψεις στην περιοχή των βατερών. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι το απόγευμα της πρώτης ημέρας που είχαν επέμβει τα πυροσβεστικά μέσα που καταλάγιασε η φωτιά. Αυτό θέλω να το πείτε πολύ προσεκτικά. Μπράβο. Έχει σημασία. Ναι. Σε όλη αυτή την περιοχή, από την αρχική εστία μέχρι και την περιοχή των βατερών, που είναι 5 χιλιόμετρα, που είναι ένας κατάφυτος ελαιώνας, η ελιά δεν καίει σαν το πεύκο. Η ελιά καίει με ιδιαίτερο τρόπο μέσα από τη ρίζα. Σωστό. Δεν πετάει, τα κλαδιά δεν πετάνε και έχουν αντίσταση. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δρόμοι, μπορούσαν να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπήρχαν μικρές καντήλες, διάσπαρτες, αρκετές, μπορούσαν να σβήσουν με το χέρι, με ένα κλαδί, εκεί δεν μπήκε κανένας. Μπήκαν κάποιοι κάτοικοι με δικιά τους ευθύνη, με δικτυοφόρα και δεν έγινε κάτι. Το απότοκο ποιο ήταν? Το ίδιο βράδυ που ανέβηκε λίγο αέρας και το επόμενο πρωί, είχαμε τη χτεσινή αναζωπήρωση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εκκοινωθεί ο οικισμός και της βρύσας, αλλά και του Σταυρού, ο οποίος βρίσκεται ανατολικότερα. Άρα, τι θέλω να πω? Αυτό το συνδέω με την δασική υπηρεσία που υπήρχε παλαιότερα. Μην μπαίνοντας μέσα σε ημιδασική, σε αγροτική έκταση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άλλη μέρα να κυνηγάμε αυτά τα οποία αφήσαμε. Και δεν είναι μόνο θέμα επιχειρησιακό, είναι θέμα και οικονομικό. Όταν όλοι οι κάτοικοι αναγκάζονται να φύγουν λοιπόν και να πάνε να φιλοξενηθούν κάπου αλλού, αυτά θα τα πληρώσει το κεντρικό κράτος. Υπάρχει λοιπόν κάποιο απόδοκο. Επίσης και ένα τελευταίο. Δεν είναι μόνο τα σπίτια και η ανθρώπινη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι σαν να μην πονάμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, τη χώρα μας. Δηλαδή το δάσος είναι τόπος μας. Και εκτός από το δάσος, όταν καίγεται ο λεώνας, δεν είναι απλά περιουσία κάποιου καραβίδα ο οποίος ζει σήμερα. Είναι ο μόχθος ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν και δούλεψαν τη γη πριν από εμάς. Δεν είναι τόσο απλό και δεν μπορούμε να βλέπουμε αμαχητή να περνάει από του φέκη στη φωτιά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Και οι ελαιώνες. Δεν είναι τόσο απλό. Με συγχωρείτε πολύ για το συνέστημα, αλλά το έβλεπα αιτίως. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χτες αυτό έγινε κατανοητό και στην περιοχή που σας είπα, όντως μπήκανε μικρές δυνάμεις για να κατασβέσουν. Αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι η συμβολή των ιδιωτών, των εθελοντών από όλο το νησί, που με αυτοκίνητα αγροτικά που είχαν πάνω αγγλίες, αυτοί ήταν που έσαν το παιχνίδι. Αυτές είναι και οι εικόνες που στείλατε. Το ένα αγροτικό να μεταδιάζει στο άλλο, να έχει γίνει μια αλυσίδα και να προσπαθούν να απαντήσουν στη φωτιά. Και καλά το είπατε για τα λιόφυτα, διότι όποιος δεν ξέρει από γη, κούνια που τον κούναγε, ούτε μπορεί να έχει αντίληψη. Μπορεί να κάνει ωραίες δηλωσούλες, αλλά όπως είπατε σωστά, σήμερα είναι του Στέφανου Καραβίδα, πιο πριν μπορεί να ήταν του πατέρα, του παππού, του προπάπου, να πηγαίνει στον εγγονό και πάει λέγοντας, δεν φτιάχνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Και να έχεις την ικανότητα να βάλεις 3.000 μουρέλα και λοιπόν, εκεί είναι το θέμα. Είναι ο μόχθος κάποιων ανθρώπων. Επίσης, όταν έχω μια περιοχή ευθύνης και είμαι χερσαίο τμήμα, είτε είμαι στρατός ξηράς, είτε πυροσβεστική για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζω τους βασικούς, τους αγροτικούς δρόμους και όχι να ψάχνω εκείνη την ώρα και να μην γνωρίζω από πού να πάω. Γιατί αυτό έγινε. Αυτό το είδαμε. Αυτό το είδαμε. Όταν δεν έχεις περπατήσει μέσα, όταν δεν έχεις οδηγήσει, πώς θα πας την ώρα της φωτιάς? Αυτό, κύριε Σαχίνη, το είδαμε. Άρα λέτε ότι ουσιαστικά ο κεντρικός σχεδιασμός εκλείδωνε και τα χέρια των επιτόπου πυροσβεστών, που και να ήθελαν με την υπόδειξη των κατοίκων να κάνουν αυτές τις ευέλικτες κινήσεις, δεν τις κάναν. Περιμέναν εντολές.
Αυτό συναντάμε σε όλη την Ελλάδα. Έχω άλλη εντολή. Το παρόν μοντέλο δεν λειτουργεί. Οι πυροσβέστες όπου ενεπλάγησαν ήταν συγκλονιστικοί. Δεν αναφέρομαι στους συναδέλφους. Μιλάω για το σύστημα. Για το σύστημα διοίκησης, την τακτική, τη στρατηγική μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όλα τα δάση μας αμαχητοί να κάνουν με μόνο πρόσχημα ότι θέλουμε να σώσουμε τη ζωή. Δεν γίνεται να κάνουμε, θα το πω για μένα, για τους εθελοντές. Είμαστε εθελοντές. Δεν γίνεται να κάνουμε απλά καφενείο στις κατοικημένες περιοχές, ενώ υπάρχουν παράθυρα ευκαιρίας να μπούμε μέσα στο πρώην μέτωπο και να το τελειώσουμε πριν αναζωπηρωθεί και τρέχουμε πάλι την επόμενη μέρα, δαπανώντας πόρους μέσα και προσωπικό. Συγχαρητήρια λύση στον κύριο Καραβίδα, ο κύριος Στέλιος από τη Μυτιλίνη, παρακαλώ, σας ακούει. Όντως δεν φταίνει οι πυροσβέστες, λέει, που είναι στη μάχη εκεί επί τόπου. Αλλά να ξέρει ο κύριος Καραβίδας, και το λέω από μέσα, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αλλάξει το επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν υπάρχει συνδρομή πολιτών εθελοντών οργανικά ενταγμένη. Αφήστε τι κάνει ο καθένας, λέει. Και κυρίως η βασική εντολή που έχουμε είναι να προστατεύουμε μόνο τη ζωή. Αυτό είναι προφανές και φαινόταν. Εγώ το γνωρίζω αυτό, γιατί συμμετέχω. Και άλλος εδώ, και ο κύριος, συγγνώμη, ναι, κύριε Καραβίδα, και ο κύριος Κοκοτσάκης, που είναι εδώ εμπειρογνώμας πυροσβεστικής, άλλοτε ήταν αξιωματικός, λέει: τώρα και 2 χρόνια έχει αλλάξει το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αποκλεί τον πολίτη από το σχεδιασμό και δίνει εντολές στην πυροσβεστική να προστατεύει μόνο την ανθρώπινη ζωή. Που και αυτό είναι βεβαίως κρίσιμο να το πούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτό η πυροσβεστική. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο, το οποίο συνδέεται και με τα λειτουργικά. Θέλουμε πίσω το θεσμό πολίτη-οπλίτη. Οπλίτη με την ευρεία έννοια. Υπάρχουν στερεότυπα και ασματίδια ιδεολογικής πολιτικής παρελθόντος. Ό,τι έχει να κάνει με την εφεδρεία είναι προβληματικό, γιατί ανάγεται σε άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον τόπο είναι οι γηγενείς. Δεν είναι τα υπηρεσιακά στελέχη που θα έρθουν, θα περάσουν και θα φύγουν. Και αυτό έχει να κάνει και με την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Δεν θα σταματήσουν οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι ήρθαν από κάπου αλλού για λίγο διάστημα, τον Τούρκο, στο Χύψη νησί, Λέσβος, Σαμοθράκη, οτιδήποτε. Είναι αυτοί που γνωρίζουν τα μέρη, γνωρίζουν τα μονοπάτια, και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί το θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε όσοι είναι φυσικά υγιείς να μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την άμυνα, με την ασφάλεια. Πρέπει να φύγουμε από την πολιτική εθνική άμυνα για την πολιτική εθνική ασφάλεια. Η εθνική ασφάλεια έχει να κάνει με το εσωτερικό μας. Έχει να κάνει με το ποιος περνάει από την περιοχή μου. Το γνωρίζω αυτόν. Οφείλω να ρωτήσω, να τον ψάξω. Αλλά οφείλω να είμαι και θεσμικά κατοχυρωμένος και να είμαι ενταγμένος στην πολιτική προστασία. Θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Συμβαίνω πολλά. Αν αύριο γίνει ένα επεισόδιο με την Τουρκία, γνωρίζουν οι κάτοικοι στη Λέσβο, για παράδειγμα, πού θα πάνε? Όχι. Και τελειώνει εδώ πέρα η κουβέντα. Δεν υπάρχει πολιτική προστασία. Διαμένω τα τελευταία 3 χρόνια σε χώρα του εξωτερικού και στεναχωριέμαι καθημερινά να βλέπω το σύστημα ανθρώπων οι οποίοι πριν μερικά χρόνια ήταν καμιλιέριδες. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία, δεν υπάρχει δομημένη πολιτική προστασία με τον τρόπο που θα μπορούσαμε. Γιατί μπορούμε. Και δεν χρειάζεται να ερχόμαστε και να γινόμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Αχ, κύριε Καραβίδα, εγώ είπα καιρός λαγού, καιρός λαγουδίνα. Τα ακούω από έναν άνθρωπο από πρώτο χέρι που το βιώνει ακόμα εκεί, με τον οποίο έτυχε να συζητάμε σε άλλο μήκος κύματος, αλλά ειλικρινά εχθές χτυπήσατε νεύρο. Δηλαδή με όλα αυτά που στέλνατε, λέτε εντάξει, να τα δούμε και στην πράξη, στο πεδίο, στο πεδίο. Με λίγα λόγια, η ζημιά είναι ανυπολόγιστη, είναι διπλή στην περιοχή, πρέπει να το πω. Έρχεται 5 χρόνια με το τίποτα ουσιαστικά ο σεισμοπαθής, γίνεται τώρα και πυροπαθής, πυρόπληκτη. Αντιλαμβανόμαστε ότι φτιάχνεται ένα εκρηκτικό μείγμα και ένας νέος να θέλει να κάτσει εκεί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Γι' αυτό ανέφερα τους ελαιώνες. Δηλαδή, καταστραφήκαν οι επιχειρήσεις. Φέτος θα δουλέψουν τελείως. Του χρόνου κάποιος θα το σκεφτεί για να έρθει εδώ πέρα. Τα προηγούμενα χρόνια, και θα βάλω και αυτό, αρκετοί κάτοικοι της Λέσβου αποδέχθηκαν την έλευση μεταναστών οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία όρος εδώ πέρα. Γιατί? Γιατί, κύριε Σαχίνη, έπεσε χρήμα. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ενοικίαζαν τα σπίτια τους, ενοικίαζαν τις επιχειρήσεις τους. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν κομματικό φρόνημα ούτε ταυτότητα. Δεν χρειάζεται να το βάζουμε εκεί πέρα. Και αυτοί έκαναν ησυχία. Και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας εδώ πέρα έκανε ησυχία, γιατί είχε ροή χρημάτων από αυτή τη διαδικασία με την παράνομη, παράτυπη, οτιδήποτε μετανάστευση. Απότοκο είναι σήμερα όλα τα νησιά να έχουν αύξηση 10% στον τουρισμό και η Λέσβος να έχει μείωση κοντά στο 7-8%, αν θυμάμαι καλά. Άρα τι παίρνουμε πίσω? Και επειδή μάλλον τελειώνει ο χρόνος μας,
είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί η τοπική κοινωνία εδώ πέρα. Δεν ξέρω, με βάουτσερ, με οτιδήποτε, όπως έγινε στη Σάμο, δεν μπορούν να αφαιθούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα σαν υπήκοοι στο έλεος του Θεού. Αυτοί είναι οι ακρίτες, αυτοί θα φυλάξουν την παραλία η οποία είναι σημείο απόβασης. Εάν πάτε στη Μυτιλήνη από δυτικά, από ανατολικά με συγχωρείτε, είναι τραχές οι παραλίες. Δεν μπορεί να βγει η αντίπαλη δύναμη. Το νούμερο ένα σημείο είναι η τεράστια 8 χιλιόμετρων παραλία των Βατερών και αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα τη φυλάξουν. Για αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε. Α, μου λέει κάποιος εδώ πέρα, άρε κόλπος της γέρας. Παιδιά, αφήστε τώρα. Άρε το ένα, άρε το άλλο. Και μόνο κύριε Καραβίδα, το Σάββατο εν μέσω όλων αυτών, τέρμα πάνω στην κορφή των Αγράφων, συλλαμβάναν κατοίκους που είχαν ξεσηκωθεί γιατί εκεί ξεριζώναν δέντρα για να μπει ανεμογεννήτρια και την ίδια στιγμή εκεί κάτω καίγονταν δέντρα, καταλαβαίνετε. Κύριε Σαχίνη, μπορούμε να το συνδέσουμε με την επιστημιστική κρίση, με τα πάντα και να το πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήνουμε ελαιώνες να καίγονται. Γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα από πίσω. Επειδή κάποιοι λένε για ξένο δάχτυλο ή οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε. Απλά εγώ θέλω να πω ότι αν έβαζε κάποιο φωτιά για να κάψει δάσος, θα έβαζε τρεις μέρες πριν που είχε τα μελιτέμια, γιατί τα μελιτέμια είχαν σταματήσει όταν μπήκε η φωτιά. Λοιπόν, και στο σημείο που μπήκε. Έκαψε λίγο δάσος, αλλά πιο πολύ έκαψε ελαιώνα. Ο καύσωνας αποκλείει τον αέρα. Με καύσωνα δεν έχεις αέρα και καίγονται. Έχεις αέρα, δεν έχεις καύσωνα, καίγονται. Καταλάβαμε όλοι. Εντάξει. Κύριε Καραβίδα, τι να σας πω τώρα. Και μ' αρέσει που πήγατε και στον τόπο σας λίγο για λίγες στιγμές χαλάρωση. Τώρα θα είναι σε ένταση. Τι να κάνουμε. Όχι, λοιπόν. Όχι κύριε Σαχίνη. Φέρνω τα παιδιά μου για χαλάρωση. Φέρνω τα παιδιά μου με δυσκολία στη μετακίνηση και εν μέσω COVID για ένα λόγο. Για να γνωρίζουν από πού κατάγονται. Πρέπει να έχουμε αίσθηση καταγωγής και ταυτότητα.